Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 621. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, το πρώτο κεφάλαιο και το 16 εδάφιο. Σελίδα 621, Ισαΐας ο προφήτης, πρώτο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Λούστητε, καθαρίστητε, αποβάλατε την κακίαν το πράξεώς σας απέμπροσθεν των οφθαλμών μου. Πάυσατε πράττοντες το κακόν, μάθετε να πράττετε το καλόν. Εξητήσατε κρίσιν, κάματε ευθύτητα εις των δεδυναστευμένων. Κρίνατε των ορφανών, προστατεύσατε τη δίκη της χείρας. Έλθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν, λέγει Κύριος. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γίνει λευκή ως χιόν. Αν είναι ερυθρέ ως κόκκινον, θέλουσι γίνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θέλετε καταφαγωθεί υπό της μαχαίρας, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Πώς η πιστή πόλης κατεστάθη πόρνη, ή το πλήρης κρίσεων, η δικαιοσύνη κατόκει εν αυτή, αλλά τώρα φωνείς. Ο άργυρός σου κατεστάθη σκορία, ο ίνος σου συνεκεράστη μετίδατος. Οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι κλεπτών. Πάντες αγαπώσει δώρα και κυνηγούσιν αντιπληρωμάς. Δεν κρίνουσι των ορφανών ουδέ έρχεται η δίκη της χείρας προς αυτούς. Δια τούτο λέγει Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, ο κρατεός του Ισραήλ. Ω, θέλω χορταστεί επί τους εναντίους μου και θέλω εκδικηθεί κατά των εχθρών μου και θέλω στρέψει τη χείρα μου επί σε και αποκαθαρίσει τη σκορία σου και αφαιρέσει όλο σου τον κασίτερο και θέλω αποκαταστήσει τους κριτάς σου ως το πρώτερον και τους συμβούλους σου ως το απαρχής. Μετά τα αυτά θέλεις ονομαστεί η πόλη της δικαιοσύνης, η πιστή πόλης. Η Σιών θέλει εξαγοραστεί διακρίσεως και επιστρέψαντες αυτής δια δικαιοσύνης. Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί ομού θέλουσιν καταστραφεί. Και εγκαταλείποντες τον Κύριον θέλουσι καταναλωθεί, διότι θέλετε κατεσχυνθεί δια τα άλση τα οποία επιθυμήσατε και θέλετε εντραπεί δια τους κήπους τους οποίους εκλέξατε. Επειδή θέλετε γίνει ως δρύς, της οποίας τα φύλλα μαραίνονται και ως κήπος, ως της δεν έχει είδωρ. Και ο ισχυρός θελείστε ως καλάμιον στυπίου και το έργον αυτού ως πινθύρ και θέλουσι καυθεί και τα δύο μου και δε θελείστε ως βίνον. Ο λόγος ο γενόμενος διοράματος εις τα Ισαΐα των ιών του Αμός περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Και πάντα τα έθνη θέλουν συσυρέει σε αυτό και πολλοί λαοί θέλουν συνυπάγει. Και οι ποιοι έλθετε και σαναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλω μεν περιπατήσει εν της τρίβης αυτού. Διότι εξ Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει εν αμέσων των εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς και θέλουν συσφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών δια αηνία και τας λόχας αυτών δια δράπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους ουδέ θέλουν συμμάθει πλέον των πόλεμων. Οίκος Ιακώβ έλθετε και ας περιπατήσομεν εν το φωτί του Κυρίου. Η μεγάλη υπόσχεση του Θεού, επαγγελία αλλά και προφητεία του Θεού είναι ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου, η Εκκλησία του Χριστού, η Σιών, η Νέα Ιερουσαλήμ θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Εκεί θα συρρέουν έθνη πολλά και πολλοί λαοί θα υπάγουνε και θα λένε ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου, το οποίο πια θα είναι εμφανές πάνω από όλα τα όρη, ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού και εκεί θα μας διδάξει τα σοδούς αυτού τα οποία πρέπει να περπατάμε και θα περπατήσουμε μετά τη διδαχή εκείνες τις ημέρες
στο όρος του οίκου του Κυρίου θα περπατήσουμε στα σωδούς αυτού. Γιατί πρέπει εξάπαντος από τη Σιών, το όρος του οίκου του Κυρίου, η δόξα της Ιερουσαλήμ, από τη Σιών να εξέλθει ο λόγος του Κυρίου σε όλη την οικουμένη. Και εκεί ο Θεός θα κρίνει και θα διαπραγματευθεί με το λαό του και θα ετοιμάσει το λαό του για την αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως μέχρι να γίνει αυτό στο όρος του οίκου του Κυρίου, ο Απόστολος Πέτρος λέγει ότι η κρίση του Θεού θα αρχίσει πρώτα από τον οίκον του Θεού. Δηλαδή πρώτα θα καθαριστεί ο οίκος του Θεού, τον οποίον ο Κύριος θα υψώσει σαν όρος υπεράνω πάντων των βουνών και των ωραίων. Θα προετοιμάσει ο Θεός την Εκκλησία του ώστε να είναι αγία, τέλεια, αμόμητος, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, ένδοξος. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού δεν μπορεί από μόνη της να είναι αμόμητος, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων και ένδοξος και αγία, που πρέπει να είναι για τις έσχατες ημέρες που ο Θεός θα την υψώσει υπεράνω πάντων. Και επειδή από μόνη της δεν μπορεί να γίνει, οι άνθρωποι μόνοι μας δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο του αγιασμού που ο Θεός θέλει. Γι' αυτό και ο Θεός προφητεύει, περιγράφει την προετοιμασία που θα λάβει χώρα από τον ίδιον το Θεό για εκείνες τις ημέρες στην μία και μοναδική Εκκλησία που τελικά θα απομείνει, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την περιστερά του Κυρίου, την όμοια με τη μητέρα της και τη γεννημένη από τη μητέρα της που ήταν η πρώτη Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Θεός φωνάζει προφητεύοντας: λούστητε, καθαρίστητε, μετανοήσατε, σταθείτε και κοιτάξτε τον εαυτό σας μπροστά στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Αναδιοργανώστε τη ζωή σας. Εκβάλλατε πάσαν κακίαν από τα έργα σας μπροστά στους οφθαλμούς μου. Παύσατε να πράτετε το κακόν, μετανοήστε. Μάθετε στη ζωή σας να πράτετε το καλόν, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον θέλημα του Θεού. Εξητήσατε τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία του Θεού. Ευθύνατε την οδό σας. Εάν τα κάνετε αυτά, τότε ελάτε να διαδικαστώμεν. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Ελάτε να τα βρούμε. Ελάτε να συζητήσουμε. Ελάτε. Πλησιάσατε σε μένα. Και αν οι αμαρτίες σας είναι κόκκινες, θα γίνουν λευκές σαν το χιόνι με το αίμα του Χριστού. Και αν είναι ερυθρές, κατακόκκινες, θα γίνουν σαμαλίων λευκών. Είναι η λογική πρόταση του Θεού πριν να έλθει η τελική επαγγελία και υπόσχεση των εσχάτων ημερών. Έλθετε, μετανοήσατε, καθαρίστητε, λούστητε και ελάτε να τα πούμε. Ελάτε να διαπραγματευτούμε. Ελάτε αυτά που εσείς δεν μπορείτε να κάνετε να τα κάνω εγώ. Ελάτε αυτά που εσείς θέλετε να κάνετε να σας δώσω δύναμη να τα κάνετε. Και ελάτε αυτά που εσείς θέλετε να γίνονται στη ζωή σας να μου ζητήσετε να τα κάνω εγώ. Πρόσκλησης. Λογική πρόσκληση, πρόταση του Θεού, προσωτηρία,
όχι με τα δικά μας έργα, αλλά δια της πίστεως το λόγο του με το αίμα του Χριστού. Εγώ θα σας ελευθερώσω, εγώ θα σας καθαρίσω, εγώ θα σας αγιάσω, σεις μόνο ελάτε σε μένα. Αλλά ελάτε σε μένα με απόφαση επιστροφής, μετανοίας και διόρθωσης στη ζωή σας. Και περιμένει ο Θεός. Εάν θέλετε και υπακούσετε στην πρόσκληση πρότασή μου, τότε θα απολαύσετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Εάν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε από μένα στην πρόσκληση αυτή, απομακρυνθείτε από μένα στην πρόσκληση αυτή τον καιρό αυτό, τότε πόλεμος και καταστροφή στη ζωή σας. Και προφητεύει ο Λόγος του Θεού ότι δεν θέλησαν, δεν άκουσαν και αποστάτησαν. Και μετά τη λογική πρόταση, πρόσκληση του Θεού προς σωτηρία δια της μετανοίας με το αίμα του Χριστού, έρχεται πια η λογική ενέργεια του Θεού, ο οποίος δεν μένει ασυγκίνητος μπροστά στη σωτηρία των ανθρώπων που δεν θέλουνε, αλλά θα έρθει η κρίση του Θεού πρώτα μέσα στον οίκο του Θεού. Και θέλω μια φορά ακόμη να το πω όπως το λέει η Γραφή. Ακριβώς όπως το λέει η Γραφή. Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Λέμε έφθασε ο καιρός που έρχεται ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος λέει έφθασε ο καιρός να αρχίσει η κρίση του Θεού από τον οίκο του Θεού. Σε αυτούς που δεν αποδέχονται αυτή τη λογική πρόταση, πρόσκληση του Θεού προς σωτηρία δια της μετανοίας και επιστροφής με το αίμα του Ιησού Χριστού. Με έκπληξη λοιπόν προφητεύει ο Θεός λέγοντας η πιστή πόλης πως κατεστάθη άπιστος. Ήτανε γεμάτη από δικαιοσύνη και κρίση Θεού. Όμως ο Άργυρος και ο Ίνος χάθηκαν όλες οι πολύτιμες αξίες που υπήρχαν μέσα στο λαό μου, ο αγιασμός, η καθαρότητα, η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα, ο ζήλος, η ταπείνωση. Χάνονται σιγά σιγά. Γιατί είμαστε σε καιρούς κακούς. Και έχει προφητεύσει ο Θεός ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ότι θα είναι εξήκοντα βασίλισσες, ογδοήκοντα παλακές, αναρρύθμιτοι νεάνιδες, αλλά μία υπεριστερά. Και το βλέπει ο Θεός. Και απορεί όλες οι αξίες που υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού χάνονται. Χάνονται γιατί μπαίνει ο κόσμος μέσα. Μπαίνει το φρόνημα του κόσμου μέσα. Όχι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην καρδιά των ανθρώπων που αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού. Και τώρα θα έρθει η σειρά της λογικής πλέον ενέργειας του Θεού για τον καθαρισμό, για τον διαχωρισμό, για τον αγιασμό της Εκκλησίας. Αδερφοί, ο Θεός να μας φυλάει και να μας φυλάει σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, σαν Εκκλησία, σαν οικογένειες και σαν άτομα, γιατί είναι προφητευμένη η αποστασία, είναι προφητευμένη η παράβαση και η αμαρτία, είναι προφητευμένη ότι θα εκκλίνουν οι πιστοί άνθρωποι του Θεού από το λόγο της αληθείας.
από το ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι προφητευμένο και το βλέπουμε και θα το βλέπουμε ακόμη πιο πολύ. Γι' αυτό ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Θεός να μας φυλάξει να ακούσουμε την πρόσκληση και την πρόταση του Θεού για μετάνοια. Γιατί το κήρυγμα του Ιησού Χριστού πάντοτε ήτανε μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Και όσο πιο πολύ βλέπουμε τα σημεία και ομολογούμε ότι ο Κύριος έρχεται, τόσο πιο πολύ να σκεφτόμαστε ότι έφτασε ο καιρός να αρχίσει κρίσης του Θεού από τον οίκον του Θεού. Γι' αυτό βλέποντας προφητικά ο Λόγος του Θεού αυτό που συμβαίνει σήμερα στις μέρες μας σε όλη την οικουμένη, λέγει «Δια τούτο ο Κύριος των δυνάμεων, εγώ ο κρατεός, θα εκφράσω το θυμό μου, θα χορταστώ επί τους εναντίους μου, θα εκδικηθώ κατά των εχθρών μου και θα στρέψω στη συνέχεια τη χείρα μου την κρατεά για να αποκαθαρίσω τη σκορία σου και να αφαιρέσω τον κασίτερό σου». Να σε αγιάσω και να σε καθαρίσω με την κρίση που θα έρθει. Θυμηθείτε, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία υπήρχε ο Ανανίας και η Σαπφύρα που τους έβγαλε ο Θεός, γιατί έφτασε ο καιρός τότε να αρχίσει η κρίση του Θεού μέσα από τον οίκο, για να υπάρξει μια αγία, τέλεια, ένδοξη, αμόμητος εκκλησία την εποχή εκείνη. Και δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός τότε να κάνει τέτοια, αλλά ιδιαίτερα τώρα τις έσχατες ημέρες προφητικά ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι έτσι και πάλι θα εργαστεί. Και μετά από τον καθαρισμό και τον αγιασμό θα ονομαστείς πόλη δικαιοσύνης πάλι και πιστής πόλης, γιατί η Σιών θα εξαγοραστεί δια της κρίσεως του Θεού και οι επιστρέψαντες δια της δικαιοσύνης του Θεού. Και οι άλλοι οποίοι επιμένουν πεισματοδός στη θέση τους, στις απόψεις τους, στις ετεροδιδασκαλίες τους, στις γνώμες τους, η Γραφή λέει θα κατεσχυνθούν οι παραβάτες στο Λόγο του Θεού, οι αμαρτωλοί και οι αποστάτες, και θα γίνουν σαν τη βελανιδιά που τα φύλλα της μαραίνονται, σαν τον κήπο που δεν έχει νερό να ποτίζεται. Ο ισχυρός από αυτούς θα είναι σαν ένα καλάμι με ένα στουπί απάνω που καθαρίζει με έφλεκτο υλικό, και το έργο του ισχυρού θα είναι σαν σπινθήρας, ώστε και τα δύο θα κατακαούνε και δεν θα υπάρχει οσβήνων. Ο προφητικός λοιπόν λόγος μας περιγράφει, ώστε να μην έχουμε κανείς δικαιολογία δεν ξέρουμε. Μας περιγράφει λεπτομερώς και τις ευλογίες των εσχάτων ημερών, αλλά και την κρίση του Θεού η οποία θα αρχίσει από τον οίκον του Θεού. Γι' αυτό ας ξανακούσουμε την πρόσκληση του Θεού. Έλθετε τώρα αφού μετανοήσατε και θα διαδικαστούμε. Μετανοήσατε όμως πρώτον. Λούσθητε, καθαρίστητε. Αποβάλλατε από μπροστά σας κάθε κακία από τις πράξεις σας. Πράτετε, μάθετε να πράτετε το καλό και παύσατε πράττοντες το κακό. Φροντίστε ενευθύτητη των δυναστευόμενων, κρίνατε τον ορφανό και τις χείρες και τους αδύναμους και τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να σταθούνε, αν και στέκονται στην παρουσία του Θεού, να σταθούνε μέσα στον κόσμο, να επιβιώσουνε. Καθαριστείτε
και πράτετε το καλό. Σπλαχνιστείτε τους ανθρώπους, βοηθήστε τους ανθρώπους. Πράτετε το καλό προς πάντας, μάλιστα, δε προς, μάλιστα μεν προς τους οικείους της πίστεως. Ανοίξατε τις καρδιές σας, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλου σε καθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Καθαρίσατε τις καρδιές σας, αφαιρέσατε πικρίες, αφαιρέσατε παράπονα, θυμούς, φθόνους, ζήλιες. Ο Κύριος έρχεται, αλλά πριν έλθει θα δοξάσει την Εκκλησία Του. Αλλά πριν δοξάσει την Εκκλησία Του θα έρθει κρίσης Θεού μέσα στον οίκον του Θεού. Σήμερα, αδερφοί, είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Αμήν.